πήγα του συναδέλφου. Άσε τον άνθρωπο! Άσε τον άνθρωπο! Είναι το αποκορύφωμα της αστυνομικής επιχείρησης σε ταβέρνα στις Γούρνες Τεμένους, υπό τις σφοδρές αποδοκιμασίες θαμώνων αλλά και της συζύγου του ιδιοκτήτη, η οποία λίγο αργότερα κατέληξε στα κρατητήρια. Κοιτάξτε τι γίνεται. Τι βία είναι αυτή, γιατί βία είναι αυτή. Τι βία είναι. Η έφοδος των αστυνομικών προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τους πελάτες, με το άτομο το οποίο φαίνεται να συλλαμβάνεται στο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου να έχει νωρίτερα επιτεθεί στο πρώτο κλιμάκιο αστυνομικών, με δύο άνδρες και μία γυναίκα που είχαν φτάσει στο σημείο. Όπως ακούγεται να λέει αστυνομικός στον πολίτη, ο οποίος δευτερόλεπτα αργότερα συλλαμβάνεται. Επειδή πήγα τους αδέρφους. Τροπή σας! Τροπή! Δεν τρέπεστε λίγο! Παίρνουνε τους πελάτες μέσα! Τρέπεστε! Τροπή σας! Ρε παιδιά, να ντρέπεστε, ρε. Πάνω στην αναστάτωση που προκλήθηκε ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, κατάφερε να διαφύγει για να γλιτώσει το αυτόφορο. Τι γίνεται! Την έφοδο της αστυνομίας προκάλεσαν επανειλημμένα τηλεφωνήματα κατοίκων της περιοχής που κατήγγυλαν πως αν και κόντευε μία μετά τα μεσάνυχτα, τα τζάμια των σπιτιών τους έτριζαν από τα ντεσιμπέλ. Μάλιστα, θεωρώντας καθυστερημένη την παρέμβαση των αστυνομικών, έφτασαν στο σημείο να καλούν ακόμη και στο διεθνή αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Κοιτάξτε τι γίνεται. Την ηχορύπανση διαπίστωσε το πρώτο κλιμάκιο των αστυνομικών, το οποίο κατέγραψε 110 δεσιμπέλ και ξεκίνησε τη διαδικασία του ελέγχου και επιβολής προστίμου όταν ξέσπασε η θύελλα των αντιδράσεων, με το θαμώνα να επιτίθεται στους αστυνομικούς και τον ιδιοκτήτη να το βάζει στα πόδια. Πάρε μου βίντεο. Ήρθανε σε μια ταβερνούλα 50 αστυνομικοί κουκουλοφόροι. Για να πάρουν ένα καταστηματάρχη που άνοιξε το μαγαζί του. Θα το δείτε όλοι βίντεο. Όλοι βίντεο. Μπράβο, μπράβο. Εν μέσω πολεμικής ατμόσφαιρας και τους θαμώνες να καταγγέλουν αστυνομοκρατία, στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο της όπια για ενισχύσεις, με την ατμόσφαιρα να παραμένει εκρηκτική μέχρι και τη σύλληψη της συζύγου του ιδιοκτήτη της ταβέρνας, η οποία παραπέμφθηκε στο αυτόφορο μαζί με το θαμώνα. Κοιτάξτε τι γίνεται! Τι βία είναι αυτή, ρε παιδιά!